πεινάς δυσμορφία προς Θεού. Και εμείς προσωπικά τη ζητάμε πάρα πολύ και να πούμε ότι ο κόσμος ο περισσότερος είναι αυτός που θα σε βοηθήσει. Αυτοί που θα σε εμποδίσουν είναι λιγότεροι, απλά αυτοί κάνουν περισσότερη φασαρία. Ναι, μεν η βοήθεια δεν είναι κάτι γνωστό, κάτι το οποίο πρέπει να τρέχεις, αλλά δεν πρέπει να τη χρειάζονται τη βοήθεια. Δηλαδή, δεν πρέπει να με κουβαλήσεις, ας πούμε. Πίσω-πίσω δεν πάει. Δεν πάει από εδώ. Απλά η βοήθεια δεν αντικαθιστά την προσβασιμότητα. Είμαι ο Κώστας Κριτζηλάκης, είμαι 29 ετών. Ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά εδώ και 7 χρόνια, γράφοντας στίχους και διδάσκοντας κουστά σε άλλα άτομα. Και είμαι ανάπηρο άτομο εγκυενετής. Είμαι η Ραφαέλα Φουρναράκη, είμαι 26 ετών. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το μακιγιάζ και είμαι εγκυενετής ανάπηρη. Με τον Κώστα γνωριστήκαμε στο μετρό. Εμένα μου έκανε εντύπωση από την αρχή. Και μετά από κάνα μήνα μου έρχεται ένα έντυμα φιλίες από την κυρία, τελείως τυχαία. Μου λέει είμαι η κοπέλα που είχαμε μιλήσει τότε στο μετρό. Κάπως έτσι πιάσαμε την κουβέντα και καταλήξαμε στο γάμο. Ένα μήνα πριν παντρευτήκαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανάπηρος μπορεί να είναι αυτόνομος. Μην το βλέπουμε σε κουτάκια, όχι, μπορεί να είναι αυτόνομος. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και είμαστε όλοι ίσοι, η αναπηρία αυτομάτως μένει μόνο σαν λέξη. Το θέμα αναπηρία και προσβασιμότητα στην Αθήνα, παύλα γενικά Ελλάδα, είναι λίγο ένα θέμα που γενικότερα δεν αγγίζεις, γιατί άμα αγγίξεις θα σου πούνε πολύ ότι γκρινιάζεις, ότι κλαίγεσαι. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση και αν ψάχνουμε να βρούμε το ποιος φταίει, εγώ θεωρώ ότι όλοι φταίμε. Καταρχάς η πολιτεία που δεν φροντίζει να υπάρχουν σωστές υποδομές, και στη συνέχεια και οι πολίτες που ακόμα και να τις δούνε τις ράμπες, να δούνε όλες τις υποδομές, δεν θα τις σεβαστούν, γιατί έλα μωρέ, πώς θα περάσουν από εδώ, έλα μωρέ, εντάξει, θα έχουν κάποιον να τους βοηθήσει. Βλέπεις εδώ πόσο δύσκολο είναι. Ναι. Δηλαδή λίγο την πλάτη σου να κάνεις πίσω, έχεις φύγει τούμπα. Καλά, και ζητάμε με προσωπικά μας έξοδα να αλλάξει όλο αυτό. Και δεν μας επιτρέπουν να μην χαλάσει η πεζοδρόμηση. Μια πεζοδρόμηση η οποία είναι ανύπαρκτη εδώ και χρόνια σε αυτό το Δήμο. Ραφαέλη, μετά έχει διαμορφωθεί ο χώρος για τα μαξίδια. Το μόνο που έχουμε κάνει ουσιαστικά είναι για να πλένουμε τα πιάτα, για να ερχόμαστε πιο κοντά στον οροχήτη. Έχουμε κόψει λίγο το ξύλο. Για να μπαίνει πιο εύκολα το αμαξίδιο, να έρχεται ίσα με το νεροχύτη. Περίπου πόσο κάνει ένα αμαξίδιο, πόσο κοστίζει? Το αμαξίδιο κοστίζει γύρω στα 4-5 χιλιάρικα. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ή θα μείνει στο κρεβάτι, ή θα κινηθεί με τα νοσοκομιακά τα τεράστια, που δεν είναι καθόλου πρακτικά. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος που δεν είναι μέσα στην αναπηρία, ότι δεν ζεις τη ζωή σου φυσιολογικά, ότι δεν βγαίνεις από το σπίτι, ότι ζεις πάντα με ένα προσωπικό βοηθό, με τη μάνα σου ή τον πατέρα σου, ότι δεν μπορείς να βρεις σχέση, ότι αν κάνεις σχέση θα είναι μόνο με ανάπηρο άτομο, ότι δεν μπορείς να έχεις σεξουαλικές επαφές, ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Πάρα πολλά είναι αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέσα στην αναπηρία, αλλά σε αυτό δεν φταίνε εκείνοι. Φταίει η έλλειψη ενημέρωσης. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν κάνει σεξ. Το θεωρεί δεδομένο ότι δεν κάνουμε σεξ. Ναι. Και τι πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
Για... Νομίζω. Εγώ έχω ακούσει το επικό, εντάξει μωρέ, έχει τόσο προβλήματα, θα σκεφτεί το σεξ ή θα σκεφτεί να κάνει σχέση. Και είναι η μόνιμη ερώτηση, δηλαδή, ξέρεις τι, όταν εκτίθεται δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάδε βλάβη και έχουν τη διάθεση όπως πρέπει να σου απαντήσουν σε όλα, δεν κολλώνουμε πουθενά να σου απαντήσουμε. Όταν η περιέργειά σου είναι αν κάνουμε σεξ, δηλαδή έχουμε λύσει όλες τις απορίες και σε νοιάζει, ας πούμε, το σεξουαλικό κομμάτι είναι το τελευταίο που πρέπει να ενημερωθεί. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όλοι οι ανάπηροι πιστεύω, ότι πήγα στο εξωτερικό και έχει περισσότερους ανάπηρους από τη Ελλάδα. Όχι, δεν έχει περισσότερους ανάπηρους, απλά εκεί βγαίνουν έξω γιατί μπορούνε. Και εδώ έχει, απλά μέχρι μια ηλικία ή μπορεί και όλη τους τη ζωή να μένουν μες στο σπίτι τους. Να είναι κλεισμένοι και να μην μπορούν να πάνε για τα αυτονόητα, να πάνε να δουλέψουν, να πάνε για ένα καφέ. Να ζήσουν τη ζωή τους. Στο πανεπιστήμιο στις αρχές, μετά το μάθημα, μετά την παρουσίαση, έρχεται μία καθηγήτρια και μου λέει ότι μην αγχώνεσαι για τα μαθήματα και για τις εξετάσεις και όλα αυτά. Θα φροντίσω εγώ να πιέσω και όλους τους υπόλοιπους καθηγητές να περάσει τα μαθήματα με εργασίες και δεν χρειάζεται να γράψεις και πολλά-πολλά, μια τυπική εργασία ίσα-ίσα να έχουμε το όνομά σου και εμένα μου γραφτεί στα πρακτικά του κάτι παρέδωσες. Θα τα περάσουμε με 9-10. Οκ. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχω κάποια ειδική μεταχείριση. Κοίταξε να δεις, η λέξη ανάπηρος που πολλοί τη φοβούνται είναι η σωστή ορολογία που μπορείς να χαρακτηρίσεις τη βλάβη έτσι, που έχει ένα ανάπηρο άτομο. Μου λένε πολλοί πώς θα σε φωνάζω, αμαία, άτομο με ειδικές ικανότητες, ανάπηρο. Κοίτα, προτιμώ να με φωνάζεις Κώστα, αλλά άμα θέλεις να προσδιορίσεις το τι ακριβώς βλάβη έχω, είμαι ανάπηρο άτομο με κινητικά προβλήματα. Έχει διαφορά ο τρόπος που τη χρησιμοποιείς τη λέξη. Γι' αυτό πιστεύω έχει ενοχοποιηθεί. Γιατί η λέξη ανάπηρος δεν είναι προσβολή. Για μας τουλάχιστον και για τους περισσότερους δεν είναι προσβολή.